Καλησπέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται η πανδημία στην Κύπρο. Εγώ θεωρώ ότι η επιδημία αυτή τη στιγμή στην Κύπρο βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα. Υπάρχει μια διαφοροποίηση όπως τη βλέπουμε ή όπως έχει αναλυθεί στο τελευταίο επιδημιολογικό δελτίο στις 20 του Νιόπρι. Υπάρχει μια φανερή διαφοροποίηση στις γεωγραφικές περιοχές του τόπου, αλλά τα νούμερα γενικά είναι ψηλά. Φαίνεται ότι αυτή η έξαρση έχει κορυφωθεί, άρα οδεύει προς την αποδρομή, αλλά νομίζω έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι να κατεβούμε σε νούμερα τα οποία είναι πολύ πιο διαχειρισμένα. Αυτή είναι η κορύφωση, διότι σήμερα ακούσαμε προειδοποιήσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για τρίτο κύμα της πανδημίας. Χειρότερο από αυτό ή το προηγούμενο. Ναι, αυτές φυσικά είναι εκτιμήσεις, Μιχάλη, που γίνονται για όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Οι εξάρσεις που γίνονται διαφοροποιούνται από γεωγραφική περιοχή και από χώρα σε χώρα. Η δική μας είναι διαφορετική όντως από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, δεν πρέπει να παίρνουμε αυτό που λέγεται κεντρικά στην Ευρώπη και να θεωρούμε ότι θα εφαρμόζεται κατά λέξη σε όλες τις χώρες. Αν αρχίσουν οι εμβολιασμοί σε 2-3 μήνες, όπως μας προειδιάζουν, πόσος χρόνος θα χρειαστεί, κύριε Κοστρίκη, για να επανέλθουμε πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής μας? Ναι, οι εμβολιασμοί με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από δύο διαφορετικές εταιρείες, τρεις actually πριν από λίγο, είναι εξαιρετικά καλά αποτελέσματα εξ όσων ακούγεται από τις ανακοινώσεις των εταιριών. Οφείλω να αναφέρω ότι δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα οτιδήποτε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό για να μπορούμε να διαβάσουμε. Είναι μόνο οι ανακοινώσεις των εταιριών. Φαίνεται ότι θα είναι έτοιμες αυτές οι εταιρείες να καταθέσουν, ή μάλλον η Pfizer έχει ήδη καταθέσει αίτηση για έγκριση προς το FDA των ΗΠΑ και φαίνεται ότι θα είναι έτοιμοι να διαθέσουν τις πρώτες δόσεις εντός του 2020, αν και πόσον φυσικά παίρνουν την περιβόητη έγκριση. Το 2020 τον ερχόμενο μήνα δηλαδή. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί έτσι ώστε ο πλανήτης να νιώσει ασφαλής? Ναι, αυτό εξαρτάται από τα εμβολιαστικά προγράμματα που έχει κάθε χώρα, Μιχάλη, και τη διάθεση των εμβολίων σε κάθε χώρα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ στους ακροατές σας ότι όσον αφορά τις δόσεις των εμβολίων στην Κύπρο, τις διαπραγματεύεται κεντρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εμείς θα πάρουμε αυτά που μας αναλογούν σύμφωνα με τις προσυμφωνίες που έχει κλείσει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι από τις εταιρείες Pfizer, Moderna, δεν κάνω λάθος, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή του δελτίου ότι είναι άλλη μια κρίσιμη εβδομάδα. Μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε αυτή και ως βαρόμετρο για τα μέτρα που θα μας πάρουν μέχρι τα Χριστούγεννα, λαμβάνοντας υπόψη πως αύριο αρχίζεται συσκέψεις, την Τρίτη με τον Υπουργό Υγείας, την Τετάρτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και από τις δικές σας εισηγήσεις θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό όπως θα διαμορφωθεί. Ναι, έχετε δίκιο. Αύριο υπάρχουν δύο συναντήσεις, μία με τον Υπουργό Υγείας και μία στην Ονομέλεια της Επιστημονικής Επιτροπής και την Τετάρτη το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι όντως μία κρίσιμη, διότι διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Νιόβρη. Σύντομα μπαίνουμε στο μήνα του Δεκεμβρίου, που είναι και ο μήνας των Χριστουγέννων. Επομένως, οτιδήποτε αποφασιστεί, αν αποφασιστείτε, δεν είμαι σίγουρος για αυτό το θέμα, πρέπει να συνάβει με την αρχική φιλοσοφία ότι οι προσπάθειες μας θα είναι τέτοιες, αν είναι δυνατόν, ώστε να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερο φυσιολογικά Χριστούγεννα να γίνεται. Αυτή νομίζω είναι η προσπάθεια όλων και των επιστημόνων και της κυβέρνησης. Να το θέσω διαφορετικά. Η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου δικαιολογεί τη χαλάρωση των μέτρων. Έγινε και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την ΠΑΦΟ, κύριε Κοστρίκη, διότι σας αφορά με αφορμή κάποιες δηλώσεις σας το Σάββατο στο κρατικό ραδιόφωνο. Ναι, να σας εξηγήσω. Οι δηλώσεις μου αυτές στο κρατικό ραδιόφωνο έχουν να κάνουν ακριβώς με το δελτίο το οποίο ανακοινώθηκε στις 20 του Νιόβρου και έχω εδώ μπροστά μου, είναι δημόσιων έγγραφων, το οποίο δεικνύει τον αθρηστικό επιπολασμό των διαφόρων επαρχιών ανά 100.000 πληθυσμού από τις 3 μέχρι τις 16 του Νιόβρη, είναι το τελευταίο δελτίο που υπάρχει. Δεν έχουμε υπόψη ακόμα την ανάλυση από τις 17 μέχρι τις 23 που έχουμε σήμερα. Πιθανόν να το έχουμε αύριο, δεν ξέρω. Αλλά αν κοιτάξει κάποιος πολύ προσεκτικά αυτών των δελτίων, το οποίο δεν είχαμε, αν είχαμε το προηγούμενο δελτίο για την απόφαση των μέτρων,
τις εισηγήσεις μάλλον προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εδώ σε αυτόν τον δελτίο διαφαίνεται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση των διαφόρων επαρχιών. Άρα την περίοδο που αποφασίστηκαν τα μέτρα, καλώς αποφασίστηκαν τα μέτρα, ενώ μια εβδομάδα αργότερα υπήρξε μεγάλη πρόοδος και δεν δικαιολογείται το μερικό lockdown. Αυτό μας λέτε. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι πρόοδος από τα τελευταία μέτρα. Εγώ πιστεύω είναι πρόοδος από τα προηγούμενα μέτρα. Αλλά εν σχέση με τα δεδομένα που υπάρχουν μπροστά σήμερα στην επιδημιολογική ομάδα, υπάρχει κατά την ταπεινή μου άποψη ένα οξύμορο σχήμα όσον αφορά την προηγούμενη απόφαση και την επιδημιολογική εικόνα των επαρχιών. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στο γεγονός ότι στις 16 του Μάρτη, τρεις επαρχίες, η Λευκοσία, η Λάρνακα και η Πάφος, έχουν ακριβώς την ίδια επιδημιολογική κατάσταση. Επομένως, πρέπει με κάποιον τρόπο να διορθωθεί αυτή η διαφοροποίηση που έχει η Πάφος εν σχέση με τις άλλες τρεις επαρχίες. Και η διόρθωση μπορεί να γίνει ή απελευθέρωση της Πάφου ή να μπει και τοπικό λάθος στις υπόλοιπες τρεις επαρχίες. Αλλά δεν κατάλαβα, ακόμη, κύριε Κωστρή, κακώς η Πάφος μπήκε σε lockdown τελικά. Όταν αποφασίστηκε αυτό, υπήρχε το δελτίο μέχρι τις 30 του Οκτώβρη και η εικόνα που υπήρχε τότε ήταν πολύ διαφορετική από την εικόνα που έχουμε από τις 3 μέχρι τις 16 του Νιόβρη. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι το lockdown στην Πάφο έγινε στις 12 του Νιόβρη. Επομένως, τώρα που γνωρίζουμε την διαφορετική εικόνα που είχε η Πάφος από την αρχή του lockdown, νομίζω οφείλουμε και επιστήμονα να καταθέσουμε αυτόν προς την πολιτεία και η πολιτεία ανάπηκα να έρθει. Το είπατε τώρα με τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει να ανοίξει άμεσα η Πάφος. Το ερώτημα είναι τι άλλα μέτρα μπορεί να ληφθούν μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι, η φιλοσοφία νομίζω που ακολουθείται από όλους τους επιστήμονες και νομίζω αυτή είναι και η φιλοσοφία εξ όσων την αντιλαμβάνομαι από την εκτελεστική εξουσία είναι ότι πρέπει να μπουν μέτρα πρόωρα, δηλαδή πριν την έναρξη των γιορτών, ώστε να δοθεί ευκαιρία στον κόσμο τουλάχιστον κατά την περίοδο των εορτών να έχουν πιο φυσιολογική ζωή. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι τελειώνουν. Άρα, ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή. Όταν πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα. Αλλιώς θα μπλέξουμε τις γιορτές. Όπως για παράδειγμα, σχολεία, τι άλλα μέτρα μπορεί να ληφθούν. Κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή η ιδέα ότι υπάρχουν δύο επαρχίες που είναι σε lockdown, οι υπόλοιπες τρεις όχι. Και η Πάφος πρέπει να επανέλθει. Θα μπουν και οι υπόλοιπες. Ναι. Ναι, άρα πρέπει κατά την άποψή μου να διορθωθεί αυτό το οξύμορο σχήμα, το οποίο είμαι σίγουρος θα διορθωθεί. Και επίσης πρέπει να εκτιμηθεί αν η επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα είναι ψηλή, μέτρια ή χαμηλή. Κατά την άποψή μου είναι ακόμα ψηλή. Επομένως πρέπει να εφαρμοστούν κάποιο είδος διορθωτικά μέτρα για να κατεβάσουμε τα νούμερα ακόμα πιο χαμηλά. Άρα τα μέτρα της Λέμεσου να εφαρμοστούν για όλη την Κύπρο ή τα μέτρα της Λευκοσίας, για παράδειγμα, να εφαρμοστούν και στις υπόλοιπες επαρχίες. Ναι, αυτό, Μιχάλη, νομίζω να το αφήσουμε να το κρίνει η Επιτροπή. Είναι δύσκολο με αυτό το ερώτημα το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται από την εκτίμηση των επιστημόνων, αν τα 150 τόσα κρούσματα που παρουσιάζει μέσα στις 16 του Νιόβρη η Λευκοσία, η Λάρνακα και η Πάφος είναι ψηλά ή χαμηλά. Λοιπόν, πόσο αξιόπιστα είναι τα rapid test, κύριε Κωστρίκη, διότι ή πόσο σημαντικά τα θεωρείτε ως όπλο στα χέρια των επιστημόνων για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε? Είναι, πιστεύω, εξαιρετική σημασία, είναι πολύ αξιόπιστα. Έχουν ευαισθησία περισσότερο από το 90%, κοντά στο 95% ίσως και περισσότερο. Αυτό έχει ελεχθεί και τοπικά στο ότι έχουν επαναληφθεί τα θετικά τεστ με real-time PCR και επαληθεύονται τα θετικά αποτελέσματα εξ όσων ορίζω. Είναι ένα τεστ το οποίο γίνεται πολύ γρήγορα, πολύ πιο φτηνά και μας παρέχεται ευκαιρία να έχουμε αυτό που ονομάζω εγώ δύναμη των μεγάλων αριθμών. Το έχουν πει και άλλοι επιστήμονες αυτό το πράγμα στην Κύπρο. Είναι εξαιρετική σημασία να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα τεστ σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να διπλασιάσουμε, ακόμα και να τριπλασιάσουμε τους αριθμούς που κάνουμε ερήσια με τα rapid test. Εγώ θα ήθελα εδώ νούμερα των 10, 15, ακόμα 20.000 την ημέρα, διότι με την έβρεση αυτών των λοιμόξεων μπορούμε να απομονώσουμε αυτά τα άτομα
και με συνδυασμό με τη χρήση της μάσκας, πιθανώς, και το λέω με όλη την ασφάλεια αυτό το πράγμα, ότι πιθανότατα αυτός ο συνδυασμός να μας παρέχει μεγάλη ευκολία την οποία μπορεί να αντικαταστήσουμε μέρη και για το lockdown. Είναι έναν άρα μάσκα και rapid test, έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, ξέρουμε πού βρισκόμαστε, αλλά επιτρέψτε μου, γιατί χρειάζεται επιβεβαίωση με PCR? Και μας ηχίζουν κάθε μέρα με τις ανακοινώσεις. Τόσα από PCR, τόσα από rapid, αλλά ξέρετε, σήμερα έχουμε και άλλα τόσα που χθες ήταν rapid και σήμερα είναι PCR. Μιχάλη, εγώ θα συμφωνήσω και θα επαξίσω σε αυτό που λες. Εγώ σαν ειδικός σε βιοτεχνολογία διαγνώσεων δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Είμαι σύμφωνος ότι έπρεπε να γίνει στην αρχή για να, για να καθιερωθεί, αν θέλετε, μια τοπική αυτοπεποίθηση ότι αυτά τα νέα τεστ δουλεύουν καλά. Αλλά νομίζω, παίρνοντας όλα τα θετικά για επιβεβαίωση, νομίζω σκοτώνουμε, να μπορώ να το διανύξει, την όλη φιλοσοφία του rapid test. Επομένως, σε κάποια φάση, ελπίζω να πρεταλήσει η φιλοσοφία ότι το θετικό, η θετικότητα κάποιου rapid test είναι θετικό, τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοστρίκη. Καλό σας βράδυ.